Είμαστε ενθουσιασμένοι που μετά από 5 χρόνια επιτέλους βρήκαμε ένα μόνιμο χώρο εγκατάστασης του συστήματος ΣΥΤΡΑΚ. Μπορεί να πέρασε κυριολεκτικά από 40 κύματα τα προηγούμενα καλοκαίρια και μάλιστα αρκετά συχνά η θάλασσα να κατάπινε το σύστημα ΣΥΤΡΑΚ, εν τούτης φέτος βρέθηκε επιτέλους η κατάλληλη παραλία που παρέχει ασφάλεια κατά την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα. Ο λόγος για την παραλία Καμάρη στο Γεράνι, δίπλα στην εκκλησία, η οποία χάρη στην ιδιομορφία της εκμυδένισε τον κίνδυνο να παρασυρθεί και να χαθεί διαπαντός το σύστημα ΣΥΤΡΑΚ που διαθέτει ο Δήμος. Είναι πράγματι η πλέον κατάλληλη θέση, γιατί σχηματίζεται ένας μικρός όρμος που δεν έχει κυματισμό. Είναι υψηλή προτεραιότητα για το Δήμο Ρεθύμνης στο να βοηθήσει και να δώσει προτεραιότητα και προσβασιμότητα σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα. Ο υψηλός κυματισμός που παρατηρείται αρκετά συχνά, κυρίως στις βόρειες ακτές του Δήμου, έθεσε εκτός λειτουργίας το ένα εκ των δύο συστημάτων, με το δεύτερο να βρίσκει πλέον τη μόνιμη θέση του στο Γεράνι, όπου έχει εγκατασταθεί και όλος ο υπόλοιπος εξοπλισμός που δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με κινητικά προβλήματα να απολαύσουν το μπάνιο τους. Έχει τοποθετηθεί ξύλινος διάδρομος, περίπου 50-60 μέτρα. Έχει λιανθεί η κλίση της κατηφόρας του δρόμου, έχει καθαριστεί, υπάρχει καμπίνα, υπάρχει χημική τουαλέτα, ντουζιέρα, χειρολιστήρες από την πλευρά του τυχείου. Ωστόσο, στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο της πόλης, ο Δήμος απλά εγκατέστησε 4 πλαστικούς διαδρόμους, οι οποίοι όμως κάθε άλλο παρά εξυπηρετούν τους ανθρώπους που είναι καθυλωμένοι σε αναπηρικά μαξίδια. Εμείς προτείναμε να μπει ξύλινος διάδρομος, που είναι σταθερός, γιατί εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Ξεφεύγει το αμαξίδιο, σκίζεται ο διάδρομος από τα κύματα όταν πηγαίνουν εκεί και τα λοιπά. Είναι προβληματικός δηλαδή. Η έκκληση που απευθύνει το τοπικό σωματείο ΑΜΕΑ προς τη Δημοτική Αρχή είναι να επιδιορθώσει άμεσα τη βλάβη που υπέστη το ένα εκ των δύο συστημάτων ΣΥΤΡΑΚ, καθώς παρουσιάζεται έντονο τουριστικό ενδιαφέρον από αλλοδαπούς επισκέπτες που θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους στο Ρέθυμνο. Ζητάμε να ληφθεί μέρημνα ώστε αυτά να λειτουργήσουν, γιατί εξυπηρετούν πολύ κόσμο. Και το Γεράνι που συζητούσαμε έχει μεγάλη επισκεψιμότητα γενικώς και είναι και πολύ καλό που είναι μέσα στον κόσμο. Αυτό σημαίνει συμπερίληψη σε τελική ανάλυση και όχι κάπου απομονωμένο και διαφορετικό. Διάφορα κριτήρια που επιλέγουν οι τουρίστες για να επισκεφτούν τις πόλεις του τουρισμού τους είναι οι προδιαγραφές που έχουν όσον αφορά την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. Και γι' αυτό και ο Δήμος Ρεθύμνης δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό.